Κύριε Υπουργέ, η επιδότηση του κόστους μεταφοράς αγροτικών προϊόντων για τους αγρότες της Κρήτης αποτελεί μια σημαντική ανάσα, οικονομική ανάσα, καθώς εξομοιώνει σε σημαντικό βαθμό τα νησιώτικα αγροτικά προϊόντα σε σχέση με τα χερσαία, αποτελεί ανάσα για τους βιοπαλαιστές αγρότες, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό από μόνο του καλύπτει την χασούρα που έχει έτσι κι αλλιώς από το υψηλό κόστος παραγωγής. Το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι ακόμα δεν έχει γίνει η καταβολή στους δικαιούχους αγρότες της επιδότησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 του κόστους μεταφοράς προϊόντων που είχε νομοθετηθεί ως αντιστάθμισμα, όπως σας είπα στην αρχή, στο μεγάλο κόστος των ακτοπλοϊκών μεταφορών των προϊόντων τους. Και ενώ όλοι περίμεναν την επιδότηση του δεύτερου εξαμήνου του 2022, ευνηδιαστικά με κοινή υπουργική απόφαση οικονομικών και ναυτιλίας μειώνεται σημαντικά για την Κρήτη το ποσοστό επιδότησης μεταφοράς προϊόντων στις θαλάσσιες μεταφορές στο 20% της επιλέξιμης αξίας του παραστατικού, ενώ για το 2022 η αποζημίωση ήταν έως 60% στην καθαρή αξία του παραστατικού μεταφοράς. Ναι, αλλά η διαδικασία ελέγχου έχει ολοκληρωθεί πριν πολλούς μήνες και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν παίρνουν τα χρήματα ή που έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Μάλιστα, η μείωση γίνεται αναδρομικά για το 2023 και ενώ έχουν συντελεστεί από τους αγρότες δαπάνες με μείωση του συνολικού προϋπολογισμού στα 8 εκατομμύρια ευρώ, 20% του προϋπολογισμού της δράσης, για νησιά άνω των 150.000 κατοίκων, δηλαδή για την Κρήτη. Η ζημιά στους αγρότες, κυρίως στους παραγωγούς πρώιμων και πευτικών, από τη μείωση της επιδότησης είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είναι υπέρογκο το κόστος μεταφοράς προϊόντων στις θαλάσσιες μεταφορές. Χαρακτηριστικά, η μεταφορά ενός χαρτοκιβωτίου κοστίζει περίπου 2,5 ευρώ με ΦΠΑ. Και βέβαια αυτό αφορά χιλιάδες χαρτοκιβώτια και όχι 1, 2, 10, 100. Μιλάμε για αναπαραγωγό. Τα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, που διεκδικούν την ικανοποίηση δίκαιων ετοιμάτων τους και μάλιστα με τις μεγάλες πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις τους. Η κυβέρνηση μειώνει σημαντικά αυτό το ποσοστό επιδότησης τη στιγμή που αυτό είναι δυσβάσταχτο εξαιτίας της ανεξέλεγκτης αύξησης των τιμών από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν σε βάρος του λαού τεράστια κερδοφορία, έχοντας στήριγμά τους την διαχρονικά εφαρμοζόμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες άμεσες θα προβεί η κυβέρνηση, έτσι ώστε να κατατεθούν άμεσα οι καθυστερούμενες οφειλές από το μεταφορικό ισοδύναμο για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 στους λογαριασμούς των δικαιούχων, να αποσυρθεί η απόφαση της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση που μειώνει το ποσοστό επιδότησης κόστους μεταφοράς προϊόντων για την Κρήτη, και τέλος να μειωθούν άμεσα και δραστικά οι τιμές στις θαλάσσιες μεταφορές και στα εισιτήρια χωρίς καμία επιδότηση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευχαριστώ. Σήμερα ήρθαμε για να συζητήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο και ειδικά το ισοδύναμο το μεταφορικό που αφορά την Κρήτη, λόγω της ερώτησης του αδέρφου. Απλώς ξεκινώντας, θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε την Κρήτη στο επίκεντρο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Κρήτη, ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο του Καστέλη και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο μας, 80 εκατομμύρια και πλέον για λιμάνια της Κρήτης. Και αυτό έγινε διότι η Κρήτη, πάλι με την, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμπεριελήφθη στον πυρήνα των δημοσίων πολιτικών και χρηματοδοτήσεων της νησιωτικής πολιτικής. Το μεταφορικό ισοδύναμο ουσιαστικά ξεκίνησε το 2020, πιλωτικά, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ύστερα από μεγάλη και εκτενή διαβούλευση με στόχο τη μείωση, όπως σωστά είπετε, του μεταφορικού κόστους. Η ίδια μέθοδος συνεχίζεται και σήμερα και θα συνεχιστεί. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε μία συζήτηση με τα επιμελητήρια της Κρήτης. Είχαμε μια ειδική σύσκεψη πριν λίγες μέρες. Τους ακούσαμε, θέσαμε τους προβληματισμούς μας και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο να βρούμε κοινές λύσεις. Με ποια κριτήρια και ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου. Πρώτον, μια αναλογικότερη κατανομή των πόρων. Δεύτερον, την τήρηση των αυστηρών δημοσιονομικών ορίων.
Και τρίτον, την εξασφάλιση πώς αυτοί οι πόροι θα πάνε στοχευμένα σε εκείνους που πλήττονται από υψηλά κόστη. Αυτή είναι τα τρία κριτήρια. Η προσπάθεια μας λοιπόν να βρούμε αυτό το κατάλληλο μείγμα των μέτρων οικονομικής πολιτικής που θα ισορροπεί σωστά είναι τεκμηριωμένη γιατί βασίζεται στους φορείς όπως είναι το ΚΕΠΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο που μας βοηθούν πάρα πολύ. Για να έχουμε λοιπόν όλη την ίδια εικόνα σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή ακούγονται πολλά, θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Θα έχω ένα μικρό περιθώριο γιατί είναι θέμα αριθμών. Στην Κρήτη έχουν καταβληθεί από την αρχή της εφαρμογής του μέτρου 21 εκατομμύρια έως το πρώτο εξάμηνο του 22, περίπου 2,5 χρόνια. Αυτό είναι περίπου το 22,4% του συνόλου του μεταφορικού ισοδυνάμου επιχειρήσεως σε όλα τα νησιά. Παραδείγματος χάρη, η Ρόδος είναι 12,2, η Λέσβος 8,04, η Χίος 6,39, η Κος 5,27 κλπ. Το 20, από το πρώτο εξάμηνο του 22, και εδώ αρχίζει ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε κατάματα, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά. Υπευλήθηκαν πολλαπλάσιες αιτήσεις και μονάχα το πρώτο εξάμηνο είχαμε κόστος, έλαβαν δηλαδή 8 εκατομμύρια και κάτι. Το δεύτερο εξάμηνο του 22, και γι' αυτό καθυστερούμε εδώ, θα σας εξηγήσω μετά, παρατηρούμε μια εκθετική αύξηση και η αιτούμενη χρηματοδότηση ξεπερνά τα 48 εκατομμύρια. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ξεπερνά κατά πολύ τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. Γιατί ο διατιθέμενος προϋπολογισμός για τα νησιά για το 22 ανερχόταν σε 35 εκατομμύρια. Δηλαδή μόνο το δεύτερο εξάμηνο είναι 48 εκατομμύρια. Λοιπόν, από τις πρώτες παρατηρήσεις προκύπτει ότι χρειάζονται να γίνει πλήρης και εντελεχής έλεγχος. Βρήκαμε στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει κακή χρήση του μέτρου που ξεφεύγουν από την κανονικότητα και τις προβλέψεις. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές στην υπηρεσία μας, στην ΑΔΕ και στον ΕΦΕΠΑΕ. Όπως είναι επόμενο, δρομολογούνται σε ερωτική έλεγχη, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλα τα νησιά, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς σε αυτή την αίθουσα ότι οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διάθεση των δημόσιων πόρων. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω με πολλούς συναδέλφους που βρέθηκα από την Κρήτη, οι οποίοι μάλιστα μου είπαν: Υπουργέ, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Δηλαδή, να μην υποστούν το κόστος οι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι τήρησαν τη διαδικασία και ήταν σοβαροί για κάποιες περιπτώσεις οι οποίοι δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν παρανομήσει. Γιατί σε τελική ανάλυση ο στόχος μας είναι να ωφελήσουμε σωστά εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και το μεταφορικό ισοδύναμο να συνεχίζει να παίζει αυτόν τον σημαντικό ρόλο. Μια παρένθεση, θυμάμαι ήμουν στην Επιτροπή Juncker όταν περάσαμε το μεταφορικό ισοδύναμο ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ξεκίνησε από την Ευρώπη το μέτρο και πολύ σωστά ο κύριος Σαντορινιός ήταν ο πρώτος που το υιοθέτησε. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει διάθεση εξαίρεσης της Κρήτης ή οποιονδήποτε άλλων περιοχών από τα σημαντικά ωφέλη αυτών του μεταφορικού ισοδύναμου ή άλλων πρωτοβουλειών ή προγραμμάτων της νησιωτικότητας. Με διάθεση λοιπόν για μια ορθολογική προσαρμογή του μέτρου για το 23 και έχοντας και ως δεδομένο το δεσμευτικό ανώτατο όριο των 40 εκατομμυρίων για όλα τα νησιά, είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουμε σε αλλαγές πάνω σε τρεις άξονες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση κάθε φορά που θέλει να περάσει ένα μέτρο ή να περικόψει δαπάνες που αφορούν στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες ή περιφρούρηση του λαϊκού εισοδήματος, ψάχνει ενόχους. Και στην προκειμένη περίπτωση ψάχνεται ενόχους γενικά στους αγρότες. Υπάρχουν αγρότες και αγρότες. Υπάρχουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, υπάρχουν οι εξαγωγείς, υπάρχουν εκείνοι που λιμένονται εκείνα τις μεγάλες σκανδαλώδεις επιδοτήσεις διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Εδώ όμως μιλάμε ότι δεν τους έχετε αποδώσει το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και εκεί μέσα συγκαταλέγονται οι βιοπαλαιστές αγρότες που τίμια
χύνουν πραγματικά υδρότα για να μπορούν να πάρουν μία ανάσα για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπροστά σε ένα υψηλό κόστος παραγωγής που πραγματικά τους τσακίζει, γιατί εδώ έχεις τα καύσιμα, τα λιπάσματα στους θηλοτρόφους, στις ζωοτροφές, ένα υψηλό κόστος παραγωγής, η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι υπέρογγες στον ΕΛΓΑΣ, στον ΕΦΚΑ, ο τσουχτερός ΕΦΙΑ και πόσα άλλα χαράτσια και φόροι δεν έχουν γονατίσει το βιοπαλαιστή αγρότη. Και εσείς έρχεστε με ένα σφουγγάρι και σβήνετε τα πάντα λέγοντας ότι όλοι είναι ένοχοι. Θα μπορούσατε στα πλαίσια μιας ορθολογικής, χρηστής και άμεσης διαχείρισης με τους μηχανισμούς που διαθέτετε, πραγματικά αν θέλατε να ξεχωρίσετε την ύρα από το στάρι. Αλλά είναι αυτό που είπατε στην πρωτολογία σας, ότι να γίνει αναλυτικότερη κατανομή πόρων, κυρίως σε εκείνους που πλήττονται από υψηλά κόστη. Ποια είναι αυτά τα υψηλά κόστη? Είναι πάρα πολύ γενικό. Υψηλό κόστος έχει ο εξαγωγέας, υψηλό κόστος έχει η φερρυπίν και ο εφοπλιστής, υψηλό κόστος έχει και ο απλός αγρότης που έχει 2, 3, 4 στρέμματα, γιατί κατά κύριο λόγο αφορά δυναμικές καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με τα πρώιμα κυπευτικά. Αυτός λοιπόν που έχει 2, 3, 4 στρέμματα και παίρνει μία ανάσα από αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο, αυτόν δεν μπορείτε να τον πείτε απατεώνα, δεν μπορείτε να τον πείτε κλέφτη, δεν μπορείτε να πείτε ότι κρύβει ή ότι λιμένεται δημόσιο χρήμα. Πρόκειται για μια πολιτική που χρόνια, αυτή την πολιτική που ψάχνεται ενόχους, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, τα τελευταία 40 χρόνια, μα είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Ήδη ανακοινώθηκαν και νέες αυξήσεις στα ναύλα στην ακτοπλοϊκή γραμμή Ελλάδας-Ιταλίας, αρχικά και στη συνέχεια Πειραιά-Κρήτη, λόγω του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού που εντάσσει την ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρήπων, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μέχρι τα καράβια τους να προσαρμοστούν, των εφοπλιστών δηλαδή, στην πράσινη τεχνολογία. Να το μεταφράσουμε έτσι σε πολύ απλά ελληνικά. Είναι οι επιδιώξεις των εφοπλιστών. Ποιες είναι οι επιδιώξεις των εφοπλιστών, θα σας πω τι έλεγε. Τι λέει, τι λένε οι εφοπλιστές? Αξιοποίηση πόρων, αυτό που είπατε στην πρωτολογία σας, για την προώθηση των αναγκαίων πράσινων επενδύσεων σε πλοία της ακτοπλοείας και να ενισχυθεί το μεγάλο πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Με τις πλάτες δηλαδή των αγροτών, των επιβατών, των ταξιδιωτών, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αφορά μόνο τους κρητικούς, αφορά όλους τους νησιώτες. Θα αυγαταίνει στις πλάτες όλων αυτών, θα αυγαταίνει ο στόλος των εφοπλιστών, τα κέρδη τους, πέρα από τις δεκάδες φοροαπαλλαγές που τους έχετε κάνει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Αυτός ο επίναυλος διοξιδίου του άνθρακα αφορά τα επιβατικά φορτηγά πλοία άνω των 50.000 κόρων ολικής χωρητικότητας που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές που συνδέουν την Ελλάδα με άλλες χώρες, αλλά και σε νησιά άνω των 200.000, δηλαδή την Κρήτη. Ο επίναυλος διοξιδίου του άνθρακα φέρνει προς αυξήσεις και στα εισιτήρια των φορτηγών που μεταφέρουν τα αγροτικά προϊόντα. Εκεί το πάτε, κύριε Υπουργέ. Αυτά ανακοίνωσε πριν από ένα μήνα, να σας πω περίπου, πριν από ένα μήνα, δεν τα λέω εγώ, ο Γκριμάλντι τα λέει, ο Όμιλος Γκριμάλντι, που ελέγχει το 50% και πλέον της συγκεκριμένης αγοράς και ανακοίνωσε αυξήσεις 10 έως 15% στα ναύλα των φορτηγών. Το ίδιο και η Attica Group, που δραστηριοποιούνται στις γραμμές Ελλάδα-Ιταλία, αλλά και στην ίδια την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι προσαυξήσεις αναφορτηγό κυμαίνονται ανάλογα τη γραμμή από 1,5 ευρώ αναγραμμικό μέτρο στις γραμμές Ιγουμενίτσας Μπάρι και το αντίστροφο, μέχρι 5,7 ευρώ στη γραμμή Πάτρα Αγκώνα. Αυτό σημαίνει, γιατί σας τα λέω, ότι ένα φορτηγό 20 μέτρων θα πληρώσει επιπλέον 34 μέχρι 114 ευρώ. Ποιος δηλαδή θα τα πληρώσει? Οι αγρότες. Οι νησιώτες θα τα πληρώσουν. Αυτό το κόστος θα το επιβαρυνθούν, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα το επιβαρυνθούν οι αγρότες. Οι αυξήσεις και στα πιο εμπορικά δρομολόγια, όπως αυτό της Κρήτης, θα συμπαρασύρει και νέες ανατιμήσεις σε όλη την ακτοπλοεία στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τους ενόχους κατά μέρους και να δώσετε λύσεις σε ένα πραγματικά υπαρκτό πρόβλημα. Εμείς σας καλούμε να καταβάλλετε άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, και αφήστε τις δικαιολογίες, να καταβληθούν άμεσα οι καθυστερούμενες οφειλές από το μεταφορικό ισοδύναμο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, να αποσύρετε την Κία,
να αποσύρετε την ΚΙΑ που μειώνει το ποσοστό επιδότησης κόστους, γιατί μειώνεται το ποσοστό. Εσείς δεν κάνετε ορθολογική διαχείριση, μειώνεται το κόστος. Λέτε ότι έχει υπερβεί. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εσείς το μειώνετε στην πραγματικότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές και κλείνω να μειωθούν φυσικά και οι τιμές στις θαλάσσιες μεταφορές και στα εισιτήρια. Να σταματήσουν αυτές οι προνομιακές επιδοτήσεις στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Να διευρυνθούν οι εκτόσεις των εισιτηρίων σε ευπαθείς ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ. Δωρεάν μετακινήσεις για φοιτητές, στρατιώτες, άτομα με ειδικές ανάγκες, χρόνιους πάσχοντες. Για αυτά δώστε μας απαντήσεις που αφορούν τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σύνδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Συντηχάκη, νομίζω παρεξήγησατε κάποιο από αυτό που είπα. Ίσα-ίσα αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόστηκε στην Κρήτη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακριβώς στόχευε για να βοηθούν κυρίως οι αγρότες μας και μάλιστα οι αγρότες χαμηλών εισοδημάτων. Και εκεί επιδιώκουμε. Η διατύπωση μου ήταν συγκεκριμένη. Μας ενδιαφέρει το μεταφορικό εισοδήμα να δουλέψει για αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Λοιπόν, τώρα επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Θα σας πω ποια είναι τα συγκεκριμένα 6 σημεία που θέλουμε εμείς να ορίσουμε. Λοιπόν, αλλά μακριά από μένα οποιαδήποτε αντίληψη ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτή η χώρα πέρασε δύσκολα διότι δεν υπήρχε σύνεση σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Δεν μπορεί να ξαναεπανέλθει. Πρέπει να ξέρουμε πόσα λεφτά νοικοκυρεμένα θα πρέπει να διαθέτουμε για την κάθε επιδότηση, για την κάθε επαγγελματική κατηγορία. Λοιπόν, την ίδια στιγμή πρέπει να κρατήσουμε την αναλογικότητα. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Κος, αυτά τα δύο είναι οι άξονες, οι κατευθύνσεις. Λοιπόν, τα 6 βασικά σημεία. Αναλογική κατανομή του διατιθέμενου προϋπολογισμού ανακατηγορίες νησιών, γνωρίζοντας φυσικά ότι η ανακατανομή είναι εφικτή απολογιστικά και δύναται να μεταφερθούν αδιάθετοι πόροι ανάμεσα στις νησιωτικές περιοχές, αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο. Για την Κρήτη αυτό σημαίνει ότι ορίζεται διαθέσιμος προϋπολογισμός που είναι το 25% του συνόλου των νησιωτικών περιοχών. Είναι σωστή αναλογία. Δεύτερον, και αυτά τα κουβεντιάσαμε με τα επιμελητήρια. Και υιοθετήθηκε η άποψη ότι ναι, το 25% είναι δεδομένο. Δεύτερον, συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε ετήσια αναπροσαρμογή του δίχτυ του χερσαίου μεταφορικού κόστους, ακολουθώντας τον δίχτυ τιμών καταναλωτών, όπως είναι δίκαιο και ορθό. Τρίτον, το ποσοστό αποζημίωσης που αφορά το αντιστάθμινο που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις θα εξισωθεί για την Κρήτη με όσα ισχύουν για επιλεγμένα μεγάλα νησιά με υψηλό δίχτυ μεταφορικού φόρτου. Τέταρτον, σε συνδυασμό με το νέο σύστημα ελέγχου, κλείνουμε το δρόμο στην κακή χρήση του μέτρου, εντάσσοντας αιτήσεις επιχειρήσεων που αφορούν την κύρια και επιλεγμένες δευτερεύουσες δραστηριότητες, που σημαίνει όχι αυτό που λέτε. Αυτό, κατά την άποψή μου, θωραγίζει ακόμα περισσότερο τους σωστούς επιχειρηματίες και τους αγρότες μας. Πέμπτο, επιβεβαιώσαμε ότι τα θετικά αποτελέσματα του μεταφορικού ισοδύναμου επιτεύχθηκαν μόνο όταν υπήρξε στοχευμένο. Από τη στιγμή δηλαδή που έχασε την κλαδική του στόχευση και ειδικά για την Κρήτη, αυτό σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίησή του δεν θα έχουν την εμφαντική μεταχείριση από το μεταφορικό ισοδύναμο. Και το έκτο, που το παρουσιάσαμε και στα επιμελητήρια, η πρότασή μας αποτελεί πολιτική δέσμευση μέσω του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για μια συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Με αυτό θα στηρίξουμε την νησιωτική επιχείρηση για να εξασφαλίσει κεφάλαιο κίνησης αλλά και χορήγηση μικρών δανείων. Δεν υπάρχει περίπτωση η Κρήτη ή οποιαδήποτε άλλη νησιωτική περιοχή να μπει σε δεύτερη μοίρα. Η αναλογικότητα και ο στόχος να φτάσει το μεταφορικό ισοδύναμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του αγρότη είναι δεδομένη. Περιμένουμε τον έλεγχο γιατί δεν ξέρουμε πού θα δώσουμε τα λεφτά. Όπως είναι τώρα. Γι' αυτό είναι στον ΕΦΠΑΕ και αλλού ακριβώς για να δοθούν τα λεφτά σωστά εκεί που πρέπει και σας λέω ότι πιστεύω ότι με συνεχή επαφή θα είμαστε στην Κρήτη και στις επόμενες μέρες να ξανακουβεντιάσουμε με τα επιμελητήρια για να καταλήξουμε σε μια δίκαιη, σωστή απόφαση που θα κρατήσει το μεταφορικό ισοδύναμο για να βοηθά τα νησιά μας
Και όσο έχουμε δυνατότητα δημοσιονομική, θα αυξάνουμε βέβαια το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι θέμα ανάπτυξης της χώρας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το βασικό είναι να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη για να μπορεί να μοιράζεται το χρήμα που δημιουργείται από όλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που είπατε για τα εισιτήρια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ζητήσει να καθορίζει τις τιμές των εισιτηρίων. Και θεωρώ ότι, επέτρεψέ μου να σου το πω, η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε διότι έκανε αυτό που λες εσύ. Ενώ το άλλο φαίνεται ότι κρατιέται και μπορεί και αποδίδει εις τους αγρότες, αποδίδει εις τον μικρομεσαίο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.